Λοιπόν, σας έλεγα ότι θα βγάλουμε ένα φίλο στο τηλέφωνο. Είναι ο Σωτήρης ο Γιωργούτζος, ο οποίος είναι ο καλός συνάδελφος από την Καλαμάτα, ένας άνθρωπος έτσι που τα λέει χήμα και τσουβαλάτα. Μιλήσαμε τώρα, οπότε σε περίπου ένα λεπτό από τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον Σωτήρη τον Γιωργούτζο. Βρέστε τη φωτογραφία του, να τη βάλουμε στα πλάγια. Να μας πει μερικά πράγματα για αυτό το θέμα που έχει προκύψει, γιατί νομίζω ότι ένας συνάδελφος, γιατί είναι συνάδελφος έγκριτος, έχει βγάλει πάρα πολύ σοβαρές ειδήσεις και μάλιστα και αποκλειστικές ειδήσεις στο site του, στο sportsonoto.gr και στην τηλεοπτικό σταθμό που δουλεύει, στο Best TV εκεί πέρα στην Πελοπόννησο. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη τον Γιωργούτζο, όπου πριν από περίπου 1,5 μήνα είχαμε πάλι την δυνατότητα και την χαρά να τον έχουμε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Νότου για να μιλήσουμε μαζί του για τα όσα συνέβησαν σήμερα, τα όσα κατά την προσωπική μου άποψη, Σωτήρη, καλησπέρα, τραγελαφικά συνέβησαν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα από μένα σε όλους στο σβαραγδένιο μας νησί, τη Ρόδο μας. Λοιπόν, που βέβαια στη Μαύρη Θύελλα μόνο άσχημα μαντάτα έφερε πέρυσι και πρόπερσι. Εντάξει, αυτά συμβαίνουνε. Με το Διαγόρα, έτσι, που είναι ο κακός της δαίμονας, ο κακός της δαίμονας ο Διαγόρας, Ρόδου. Το πολύ καλό πέρυσι Διαγόρα Ρόδου, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, και πρόπερσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δραματικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτή η ανακατοσούρα αφορά κυρίως την Super League 1. Δεν θα επηρεάσει τη Super League 2. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, μαζεύονται πολλές ομάδες, όπως είπαμε πριν που μιλήσαμε. Είναι 34 ομάδες στο σύνολο. Ναι, δεν θέλω να τη λέω καν Super League 2, θα τη λέμε Β' Εθνική. Πλέον, τελείωσε η Super League 2. Θεωρώ ότι η αναδιάθρωση στην Super League 1 θα περάσει. Θα περάσει, δηλαδή θα πάμε σε 16 ομάδες. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή γίνονται υπό την πίεση της Nova. Που θέλει 14 ομάδες, θέλει αυτά τα αστεία play-off που είδαμε πέρυσι. Το έγγραφο της ΕΠΟ που λες, δεν ξέρω αν το είδε κανείς και τι λέει το έγγραφο της ΕΠΟ, της UEFA, συγγνώμη. Το έγγραφο της UEFA, δεν το είδα πουθενά να το έχει κάποιος δημοσιεύσει, έτσι. Όχι, δεν έχει δημοσιευθεί, είναι σύμφωνα λοιπόν, με αυτά που έχει πει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έτσι. Ναι, με πηγές, με διαρροές. Με διαρροές. Και τι λέει το UEFA, έγγραφο στην UEFA και ποιος το έστειλε το έγγραφο στην UEFA. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα πώς η UEFA, που πάντα στηρίζει τις εκάστοτε ομοσπονδίες μέχρι σε πολύ πιο σοβαρά πράγματα, με ελαφρά την καρδία ξαφνικά είπε η UEFA να γίνει Super League 1, μην γίνει αναδιάθρωση. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά της UEFA και ούτε το έχει πει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι Football League 1 και με μια κουβέντα που έκανα και με τον Λευτέρη Σαρελάκο που είναι πολύ πιο έμπειρος και μου έδωσε τα φώτα του και σε αυτό το θέμα, ίσως είναι μια κίνηση τακτική αυτή. Ίσως είναι μια κίνηση τακτική στη Super League 1, τη Super League, υπό την πίεση, όπως είπα, της Nova. Αυτή είναι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα όλοι ξέραμε ότι η Super League 1 και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, με μόνο ο Ολυμπιακός μάλλον δεν ήθελε πάνω από 14 ομάδες. Και η ΑΕΚ ήθελε, και ο Παναθηναϊκός ήθελε, και ο ΠΑΟΚ ήθελε 18. Πώς ξαφνικά λοιπόν αυτοί όλοι βγήκανε και λένε ότι θέλουμε 14 ομάδες, de facto, ομόφωνα. Εκεί κάποιο λάκκο έχει φάβα, δηλαδή θέλουν κάπως να εξασφαλιστούν απέναντι στην Nova. Προφορικός, θεωρητικός, γραπτός, ότι εμείς, να ορίστε κύριοι, ζητήσαμε 14 ομάδες. Έτσι. Κοιτάξτε, ό,τι μπορούμε το κάναμε. Από εκεί και πέρα η ΕΠΟ θα πιέσει, πιστεύω θα προχωρήσει και θα περάσει δύο ομάδες. Ο Παλίνος θα πέσει. Θα περάσει σίγουρα τον Απόλλωνα που δεν μπορεί να παίξει καν μπαράζ και θα περάσει, πιστεύω, και τα Χανιά για πολλούς ειδικούς λόγους, πολιτικούς λόγους κυρίως. Είναι η ευκαιρία του ΑΟ Χανιά να ανέβει φέτος στη Άλφα Εθνική και όπως λέει και ο Λευτέρης μου είπε, ας πούμε, το έχουμε κατακτήσει αυτό. Είχαμε το δικαίωμα να παίξουμε 8 αγωνιστικές ακόμα και δεν έγινε με τα play-off και με τα λοιπά. Είμαστε σε τροχιά ανώδυο ομάδα, δεν μπορεί να μας στερήσει τώρα την άνοδο. Βάσει αυτής της ιστορίας λοιπόν θα φύγουν αυτές οι δύο ομάδες, πιστεύω, από τη, και ο Απόλλων και, όπως είπαμε πριν. Σωτήρη, όμως εδώ πέρα να βάλουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, με συγχωρείς, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία ορίζει το μπαράζ μεταξύ της Ξάνθης και του Απόλλωνα Σμύρνης, εδώ είναι το ερωτηματικό, για την ερχόμενη Κυριακή ή την παραπάνω Πέμπτη. Με μια ομάδα που ο Απόλλωνα Σμύρνης έχει σταματήσει προπονήσεις εδώ και 15-20 μέρες. Δεν κάνουν προπόνηση οι άνθρωποι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή αυτό θα παίξει τώρα η πανέτοιμη Ξάνθη. Όρισε η ΕΠΟ τον μπαράζ σε 10 μέρες, έτσι. Ναι. Σε 10 μέρες. Αυτό είναι τρομερό. Δεν γίνεται. Αυτό πιστεύω θα το εφεσιβάλει σίγουρα, θα το προσβάλλει ο Απόλλων σίγουρα.
Δεν υπάρχει ο Απόλλων, έχει να παίξει 5 χρόνια, 5 μήνες ο Απόλλων. Έτσι. Ναι, ο Απόλλων έχει να το ορίσει αυτό, έχει να παίξει 5 μήνες ποδόσφαιρο. Είναι ούτε ιατρικό θα επιτραπεί αυτό, ούτε από. Ποιος θα επιτρέψει σε παιδιά. Είναι επικίνδυνο για την υγεία του, είναι επικίνδυνο για όλους, έτσι. Λοιπόν, δεν θα, ούτε αυτό το πιστεύω θα συμβεί σε 10 μέρες να παίξει ο Απόλλων μπάλα, έτσι. Δεν μιλάμε για 10 μέρες. Σήμερα λέμε Δευτέρα, μιλάνε για την ερχόμενη Κυριακή που έρχεται ή την παραπάνω Πέμπτη για να τους δώσουν περιθώριο να για κάνουν προετοιμασία. Δηλαδή, μιλάμε. Είναι εντελώς unfair. Είναι εντελώς unfair για μια ομάδα αυτό που έχει σταματήσει εδώ και τόσο καιρό. Εάν γίνεται αυτό, η ΕΠΟ έχει χάσει κάθε έλεγχο αυτή τη στιγμή. Μα έχει χάσει τον έλεγχο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα υγειονομικά απαγορεύεται, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση καινούρια. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν, όλοι λέγανε τότε με τον κορονοϊό ότι θέλουν οι παίχτες 40 ημέρες τουλάχιστον προετοιμασία. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Μπορούσε να το ορίσει, ας πούμε, το τέλος Αυγούστου, άμα ήθελε, το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι αστείο, είναι τραγελαφικό. Δεν θα γίνει ούτε αυτό. Πιστεύω ότι κάπου έχει χαθεί μπάλα από τις πολλές πιέσεις, από τις πολλές ενστάσεις, από τις πολλές αντιδράσεις με τον Μπέο και με τον Κούγια εκεί που κάνανε παιχνίδι μόνοι του σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπουν σε τάξη άμεσα. Φυσικά, στον Απόλλωνα, εάν το μάθουν αυτό, θέλουν 5 μέρες να μαζέψουν τους παίχτες μέχρι την Κυριακή, έτσι. Και να κάνουν 2 προπονήσεις τη Δευτέρα, παίχτες που έχουν να παίξουν από τον Απρί, από το Φεβρουάριο μήνα και από το. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι θα σου κάνουμε ένα τυπικό μπαράζ για να παραμείνει Ξάνθη στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Και να καταδικάσουμε έτσι τον Απόλλωνα. Και να καταδικάσουμε τον Απόλλωνα, ενώ βέβαια έχει εξάνθει και την πολιοδοκτησία, έτσι. Η οποία έχει σταματήσει, έτσι. Η οποία έχει σταματήσει, έχουν πάρει άδειες και αυτοί, έχουν φύγει. Και με απόφαση και του μεγαλομέτωχου, ο οποίος έχει τελειώσει, έχει φύγει την ομάδα. Ο κύριος Καλπατζίδης είναι ο μεγαλομέτωχος, δεν είναι ο Πανόπουλος. Η Ξάνθη το έχει κλείσει, ο Πανόπουλος είναι, αφού μόνος το είπε. Ναι, λοιπόν, θεωρητικός. Ο άλλος το λέει ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος είναι ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο άλλος είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τα θέματα αυτά είναι αστεία, έτσι, είναι τραγικά και πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο. Κάποιος πρέπει να τους πάει. Δηλαδή μιλάμε πού οδηγείται, Σωτήρη, πραγματικά πού οδηγείται το άμυρο κακόμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε χάσει κάθε ελεγχό στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό οφείλεται στην κεφαλή, δεν οφείλεται στους μικρούς. Στην ΕΠΟ, η ΕΠΟ, κάπου τελευταία δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Ναι, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει ισχυρή προσωπικότητα να αντιδράσει στις πιέσεις, επειδή είναι υπάλληλος κάποιων ανθρώπων και δεν μπορεί να αντιδράσει ο υπάλληλος στο αφεντικό του, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή η ΕΠΟ είναι υπάλληλος, ας πούμε, του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι ζόρι τραβάει τώρα με τον Νιόνιο και με την Ξάνθη. Να κρατήσει ο ΠΑΟΚ την Ξάνθη, λες τώρα, κατηγορία, εκεί το πας, έτσι. Ναι, ναι. Ποια Ξάνθη όμως τώρα, αφού η ίδια η Ξάνθη λέει δεν ασχολούμαι. Δεν ξέρω πάντως. Ζούμε ζούμε την απόλυτη τρέλα. Κάποτε λέγανε εκεί που σταματάει η λογική ξεκινάει ο στρατός, τώρα θα μου επιτρέψεις, εκεί που σταματάει η λογική ξεκινάει η ΕΠΟ. Να σε ρωτήσω κάτι. Όσο αφορά αυτό που μου είπες, είναι στάνταρ αυτό ότι ορίστηκε το μπαράζ? Ναι, είναι δεδομένο. Το έχουν βγάλει όλα τα site αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο, έχει βγει σε όλα τα site από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ότι η ΕΠΟ όρισε το μπαράζ παραμονή. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Σου κάνει εντύπωση, αλλά δεν πάω να σε εκθέσω προς Θεού, έτσι. Όχι, εννοείται. Απλά αυτή τη στιγμή, αν μπεις και στο Sport 24 και στο Sport FM, αλλά και στο το 10.gr, το γράφουν ξεκάθαρα ότι είναι δεδομένο, έτσι. Ορίστηκε το μπαράζ και μάλιστα λέει το Sport 24 ότι μιλάνε για αναβολή αναδιάρθρωσης μετά το τελεσίγραφο της Super League, η οποία τέθηκε κατά της αναδιάρθρωσης, τονίζοντας πως δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα αν η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ πάρει τη σχετική απόφαση για την αναδιάρθρωση. Κατάλαβες? Ναι, αυτό έγινε το μεσημέρι που μου λες. Αυτό έγινε το μεσημέρι. Ναι, και τώρα διαβάζω, τώρα διαβάζω στη μικρή λίγκα.gr. Ναι. Έτσι, διαβάζω στη μικρή λίγκα.gr ότι ορίστηκε το μπαράζ μεταξύ Απόλλωνα Σμύρνης και Ξάνθης για την Κυριακή ή την επόμενη Πέμπτη. Μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα. Δεν το βλέπω κάπου. Σε πιστεύω. Δεν είναι θέμα να με πιστέψεις. Το διαβάζω κι εγώ από κάπου. Δεν είναι ότι το λέω από μόνος μου. Είναι λάθος αυτό που γράφετε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μου κάνει εντύπωση. Είναι μια είδηση την οποία δεν θέλουμε να την πιστέψουμε ότι υπάρχει. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που μου λες. Με πνιδιάζεις απίστευτα. Είναι, δεν το,
Είναι αδιανόητο αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, και όμως. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Είναι απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Δυστυχώς λυπάμαι που το βλέπω, αλλά. Για τη Super League 2, για τη Β' Εθνική δεν ανησυχώ. Ναι. Θεωρώ ότι θα γίνει όπως είναι. Και αυτό που πρέπει να σας απασχολεί επίσης είναι για τις ροδίτικες ομάδες που πάνε στο βορρά. Σύμφωνα με το έμαθα στους προς τον νότο, το γράψαμε. Και ναι, το διάβασα και μου έκανε εντύπωση από πού το βρήκες αυτό, ότι οι ροδίτικες ομάδες... Από την Ομοσπονδία, έτσι, μάλιστα. Ναι, ναι, και κάτι εκεί διαφώνησε ο Μαρτίνης, ο Τόνης, εκεί που είχαμε μιλήσει και το βάλαμε στους προς τον νότο, ναι. Αλλά δεν είδα άλλη αντίδραση. Νομίζω ίσως σου εξυπηρετεί και αυτό σε ένα μαγείρεμα που πάει να γίνει εκεί. Ώστε η Ρόδος να ανέβει στη Σούπερ Λίγκα με το καλό. Να σου πω κάτι, υπάρχει ένας Πανσεραϊκός, υπάρχει ένας Πιερικός, ο οποίος είναι εξαιρετικές ομάδες. Δεν έχει κάνει κάτι. Απλά υπάρχει Ολυμπιακός Βόλου, αν θα μείνει εκεί στο βορρά. Υπάρχει Βέρεια που θα κάνει κάτι καλό, αλλά σε σχέση τώρα με τον χαμό που θα γίνει στο Νότο, έτσι, που θα γίνει με, άμα γίνουν έτσι όπως θα λένε μέχρι τώρα, με Γάλεο, με Ιωνικό που ήταν μόνοι, να έρθει και ο Λεβαδιακός, να μείνουν και τα Χανιά, να έρθει και ο Πανιώνιος. Δεν ξέρεις τι, αν μείνει και ο Πανιώνιος στην κατηγορία. Θα γίνεται πόλεμος, Καλαμάτα εκεί, Φρασάς, λεφτά πολλά. Λοιπόν, κρατάω πάντα όμοια επιφύλαξη, πιστεύω αυτό που μου λες, αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι τραγικό αν ορίστηκε αυτό που λες, ναι. Το μπαράζ του Βόλου, του μπαράζ του. Του Απόλλωνα Ριζουπόλεως και ναι, της Εξάνθης είναι τραγικό, είναι απίστευτο αν έγινε αυτό και δεν το έχω δει πουθενά πάντως, επιμένω έτσι αν το βλέπεις εσύ. Εγώ το διαβάζω σε κάποια site και ψάχνω τώρα και άλλα site να το βρω, εντάξει, ναι. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, είμαι μέσα στο Sport FM και ναι. Σου διαβάζω το Sport FM. Ναι, την ίδια ώρα. Ναι. Θα οριστεί, λέει η Πολοσπορεφέν, πως θα οριστεί κανονικά το μπαράζ που προβλέπεται βάσει προκήρυξης, ναι. Για τη θέση στη Super League 1 ανάμεσα σε Ξάνθη πρώτη-τελευταία το play-offs και Απόλλωνα Σμύρνης δεύτερο, όταν διακόπηκε οριστικά πότε θα οριστεί. Η σεζόν στη Super League 2. Ναι, πότε. Λέει, υπενθυμίζεται πως η Λίγκα σε ανακοίνωσή της έδειξε διατεθειμένη να κρατήσει σκληρή στάση, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση που αποφασιστεί αναδιάρθρωση, το νέο πρωτάθλημα δεν θα ξεκινήσει. Εδώ στο Sport FM δεν λένε για ημέρα, ημερομηνία. Δεν έχει οριστεί, δεν έχει οριστεί. Εδώ δεν λένε για ημερομηνία ή για ημέρα, απλά λένε ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Ότι... Όχι, δεν έχει οριστεί. Μιλάμε ότι είναι ειδήσεις Σωτήρη, οι οποίες είναι δύσκολο να τις πιστέψουμε και όμως υπάρχουν. Έτσι, λοιπόν, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί, και να σου πω και κάτι άλλο, ας πούμε ότι δεν γίνεται η αναδιάρθρωση και μένουν 14 ομάδες στη Super League 1. Μετά μένουν 34 ομάδες άνεργες, με την εντός εισαγωγικών. Ποιες θα είναι η Super League 2, ποιες θα είναι στη Football League. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και σου λέω, θα γίνει η Super League 1 με 16 ομάδες, και ναι. Θα πάμε μετά σε δύο ομίλους όπως τα είχαμε πει μέχρι τώρα. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω και γράψω, σημείωσέ το. Όχι, σε πιστεύω, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει λόγος να μην. Γίνεται ένα τρίκ εδώ πίεση προς την Ομοσπονδία, ναι. Μάλλον προς την Νόβα, να πει ότι είμαστε εντάξει, εμείς σας κάναμε το χατήρι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα η ΕΠΟ μαζί με την πολιτεία, θα σου πει και η πολιτεία. Σου είπε η πολιτεία ότι λόγω και κορονοϊού θα αναγκαστούμε να. Θα αναγκαστούμε να βάλουμε δύο ομάδες παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να γίνει τον μπαράζ μεταξύ της, του Απόλλωνα Ριζουπόλεως και της Ξάνθης που δεν ξέρουμε πού υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Μες. Αυτό λέω όσον αφορά τον μπαράζ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, πιστεύω εγώ, τον μπαράζ αυτό. Αυτό πιστεύω εγώ. Πες αυτό το γράψαν, το κάνανε λάθος. Το λέω Γιωργούτσος. Τώρα διαβάζω μία δήλωση του Μπούση από τον Όφη που λέει, αν θέλετε να γίνουμε 16, προτείνω να γίνουμε 40. Αστείο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Καυστικά σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο πρόεδρος του Όφη. Που είναι και φίλος μας και είναι και φίλος του Πρασά. Θα το διαβάσει αυτό ο Πρασά ως προς τον Νότο. Θα του βάλει χέρι με αυτά που λέει, γιατί πάει να κόψει την πορεία τη Μαύρη Θύελλα στην Άρθα Εθνική. Λέει συγκεκριμένο Όφη φέτος ήταν. Να κοιτάξει τον Όφη που στα μπαράζ δεν πήρε ούτε μια νίκη. Και ό,τι έκανε, το έχασε τα play-off την καλή του εικόνα. Λοιπόν, για μένα ήταν και λίγο πλασματική εικόνα του Όφη. Είχαμε ανεβάσει όλοι πάρα πολύ τον Όφη, χωρίς να έχει πίσω βάθος. Χωρίς να έχει κάτι το. Και τους παίχτες τους ανάλογους. Απλά σε μια γύμνια του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν υπάρχει πέμπτη ομάδα ουσιαστικά και έκτη, έτσι. Παναθηναϊκός δεν βγαίνει στην Ευρώπη, υπάρχει και ο κυπελούχος. Βολεύτηκαν και αυτές οι ομάδες. Το οποίο θα τελειώσουν σε αυτά, γιατί πάμε κατά διαόλου τις βαθμολογίες της UEFA.
και δεν βλέπω κανένα φως ούτε εκεί. Λοιπόν, μπαράζ δεν γίνεται, πες τους. Η ομάδα θα είναι 16. Ακούω πάρα πολύ και τη γνώμη του Λευτέρη του Σαρελάκου πάντα, έτσι. Λοιπόν, οπότε, που έχει μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, και κοιτάξτε το βορρά εκεί που θα πάτε τώρα να ανοίξετε το δρόμο και για την Καστομάτα. Μου στέλνει ένας φίλος που είναι μέσα στα κόλπα ένα μήνυμα και μου λέει μήπως είναι σχεμένο ορισμός του μπαράζ για να περάσω την αδιάρθρωση και στη Σούπερ Λιγκένα. Του φίλου δεν ορίστηκε μπαράζ. Ναι, όχι, δεν έχει οριστεί μπαράζ. Λέει, κύριε, εγώ προσπάθησα, οπότε δεν γίνεται να παίξουν μπαράζ αφού ο Απόλλων είναι σε διακοπές εδώ και μήνες, το ίδιο και η Ξάνθη. Μήπως είναι κολπάκι για να περάσει την αδιάρθρωση. Μάλιστα. Αναδιάρθρωση θα γίνει, πες του φίλου, βρείτε αθηνική κανονικά. Πόσες ομάδες δεν ξέρουμε και άλλα αθηνική με 16 ομάδες. Αυτό θα περάσει στο τέλος. Το θέλει και η ΑΕΚ, το θέλει και ο ΠΑΟΚ. Γαβγίξανε λίγο, γαβγίξανε για την Νόβα. Θα τελειώσει το παραμύθι εκεί. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε την αστιότητα των play-off των φετινών, δεν τα είδε κανένας. Μα είναι, ναι, είναι τραγικά αυτά. Δεν τα είδε κανένας. Ούτε να έχουμε διάφορα παιχνίδια, είναι μέσω καλοκαιριού. Ο πρωταθλητής θα βγαίνει στην κανονική διάρκεια. Και αν τα αλλάξουν λίγο τα τρεπλέ, όποια κάνουν μια τροποποίηση και έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σωτήρη, αυτά έχω να σου πω. Σωτήρη, ένα τελευταίο θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Στέφανου Χίου. Όποια απόπειρα γίνεται εις βάρος ανθρώπου και πώς μάλλον και συναδέλφου μας, είναι καταδικαστέα. Θέμα της αστυνομίας είναι να βρει. Ήταν τυχερός με στα τυχεία του ο Χίος, έτσι που λέει μπλόκαρε το όπλο και το σκοτώσανε. Λοιπόν, εντάξει, τα περαστικά μας. Στον Στέφανο είναι και από τη Σπάρτη εδώ, πατριώτης, και αυτός να είναι πιο προσεκτικός πλέον και αυτός σιγά-σιγά. Να είναι να προσέχει, γιατί άμα προκαλείς πολύ κανένα φορά, είναι επικίνδυνα τα πράγματα μετά ακόμα για τη ζωή σου, έτσι. Σίγουρα. Ανοίγεις πολλά μέτωπα και αυτός έχει ανοίξει και εκατομμύρια μέτωπα. Και έτσι είναι και εύκολο για αυτούς που θέλουν να σου κάνουν κακό, άμα έχεις πολλά μέτωπα. Έτσι δεν πάει κάπου το μυαλό κάποιου. Λοιπόν, το Διαγόρα πουλούα πολλά φιλιά στο Διαγόρα Ρόδου, έτσι, στον Ιάλισο. Χατζηνικήτας εκεί, Διαγόρα Ρόδου, τι γίνεται, κυρία, πες μου. Εδώ πέρα η μόνη ομάδα που κινείται πάρα πολύ και εντυπωσιακά είναι η Ρόδος, όντως. Η Ρόδος, ναι. Έχει ξοδέψει πολύ χρήμα. Χαλάει και την πιάτσα. Χαλάει και την πιάτσα, κυριολεκτικά. Έχει ξοδέψει πολύ χρήμα ο Μαρτίνης. Ο Τόνι, ο Μαρτίνης, και πάει τώρα στο βορρά. Θα πηγαίνει, θα παίρνει το ένα αεροπλάνο. Το καταλαβαίνω και αυτό, έτσι. Πα στο βορρά τώρα, γιατί θα είναι καλύτερα, λέει, συγκοινωνιακά. Θα πα στο βορρά. Ωραία, πα στη Θεσσαλονίκη. Μετά δεν πρέπει να πα στα Τρίκαλα, να πα στη Δράμα, να πα από την Καβάλα. Το ίδιο πράγμα είναι. Εννοείται. Και στην Αθήνα παίρνει το αεροπλάνο, πα στην Αθήνα που είναι. Η διαφορά είναι απλά για να φύγει από τη Ρόδο για να πα στην Κρήτη, επειδή δεν έχει απευθεία, πρέπει να πα μέσω Αθηνών. Και άλλο ένα. Εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Κάτσε να δούμε αν θα περάσει αυτό, γιατί δεν είναι σίγουρο. Τώρα δεν είναι τίποτα σίγουρο, μόνο η Β' Εθνική είναι σίγουρη. Μόνο η Β' Εθνική είναι σίγουρη, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Άκουσα και το άλλο, ότι μπορεί να πίνει και η Βόλου, λέει, στο Νότο και να μείνει ο Ολυμπιακός Βόλου στο Βαρά. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτα πράγματα, ναι, ναι, ναι. Άκουσα και την άλλη την πρόταση εγώ του Μπέου, να διαλυθεί ο Ολυμπιακός και η Νίκη και να υπάρξει μόνο Βόλος. Αυτό είναι αστείο, έτσι, δεν, αλλά οι ομάδες με ιστορίες τώρα πως είναι ο Ολυμπιακός. Μα ποιος το είπε τελικά, ποιος το είπε όμως, έτσι. Αυτό ο Μπέος τώρα, ο οποίος έκανε και το κομμάτι τώρα πάλι στο ποδόσφαιρο και τέλος πάντων. Και μαζί και με τον Γκούγια και βγαίνουν τώρα και απειλούν και κάνουν το Μπέος ειδικά τώρα. Τέλος πάντων. Εδώ έγινε δήμαρχος, δεν θα κάνει κομμάτι στο Ολυμπιακό, στο Βόλο το. Στο ποδοσφαιρικό στερέωμα της περιοχής. Έτσι, τέλος πάντων. Σωτήρη Γιωργούντος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλούς χαιρετισμούς. Εύχομαι οι ομάδες εδώ να μείνουν στο Νότο, έτσι, να έχουμε παιχνίδι, να έρθουμε πάλι στη Ρόδο φέτος, όπως ήρθαμε πέρυσι. Και να καλά πάμε όλες όσο το δυνατόν καλύτερο. Τι έγινε και ο Χατζηνικήτας, τον πήρε τον προπονητή. Το Χαντέ. Τον πήρε, τον διέψευσε, τον ανακοίνωσε. Επισήμως εμείς από τον Ιάλισο ακόμα επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε. Απέλησε τον αντιπρόεδρο, έμαθα, είναι αλήθεια. Για την ανακοίνωση του Χαντέ, δεν είχαν κανονίσει το μισθό και τον ανακοίνωσε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Μην βάλει τέτοια τρυπάκια. Θέλει να πάει βορρά, να ξέρει. Και Χατζηνικήτας θέλει να πάει βορρά. Δεν ξέρω σε τέτοια τρυπάκια. Με το Διακοφώτη, στο άρμα του ΠΑΟ. Όλοι αυτοί. Σου λέω μεγάλα πράγματα. Δεν γνωρίζω. Στην ΑΕΚ, έτσι. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Ο μόνος ανεξάρτητος είναι ο Τόνις ο Μαρτίνης. Ο μόνος ανεξάρτητος. Μάλιστα. Ο μόνος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ρόδο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, έτσι. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Μια ερώτηση. Βεβαίως. Ο Μαρτίνης με τον Χατζηνικήτα, γιατί τρώγονται? Πάμε σε άλλη ερώτηση. Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ναι, ο Μαρτίνης με τον Χατζηνικήτα. Ενώ ο Μαρτίνης, νομίζω, με το Διαγόρα τα έχει πιο καλά αυτή τη στιγμή, έτσι, η Ρόδος με το Διαγόρα. Κοίταξε, κοίταξε. Πώς θα καταφέρει και τα έχει με όλους καλά. Από χρόνια κόντρα, η αιώνιοι κόντρα είναι Ρόδος Διαγόρας, έτσι δεν είναι Ρόδος Ιάλισσος. Ρόδος Διαγόρας, ναι, Διάλυσσος είναι πιο μικρή ομάδα. Δεν είναι για Ρόδος Ιάλισσος. Για πες μου τώρα, σου κάνω ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πάει στο Νότο και στο YouTube. Ναι, ναι. Και με βρίζουν όλοι μερικοί Ρόδοι, ποιος είναι πιο πολύ κόσμο, η Ρόδος ή η Διαγόρα? Κοίταξε, παλαιότερα
ξεκίνησε η Ρόδος γιατί ανέβηκε πρώτη στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ναι, και ο Διαγόρας μετά έχει πιο πολύ κόσμο. Μάζεψε και ο Διαγόρας κόσμο, τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ισομοιρασμένα όλα. Πρέπει να γίνεις πολιτικός, θα μοιράζεις όλα στη μέση. Μου λέει ο φίλος ο Χρήστος ο Βαλσαμίδης, Γιώργουτζο Σωτήριο, ο Διαγόρας θα ανέβει λάθος, ενημέρωσαν. Τώρα... Ο Ρόδος ανέβει, η Ρόδος είναι η φαβορία. Όχι, μιλάει προ... Ο Διαγόρας κάνει την έκκληση που ετοιμάζει σε λίγες μέρες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα. Πάντως πήρε ένα παίχτη από την Καλαμάτα, τον ανακοίνωσε ο Διαγόρας. Τσουλβατζίδη, πώς το λέμε. Τσουλβατζίδη, ναι, ναι, ναι. Πήρε και τον Μπαστακό. Πήρε και τον Μπαστακό. Πήρε και τον καλό τον Μπαστακό. Θα πάρει πιστεύω και τον άλλο. Τον δερματοφύλακα που είχαμε πέρυσι, τον Φανάκο. Κράτησε τον Γλινό, το Τσέλιο, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός ο Τέλειος. Πολύ καλός. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Και τι έφυγε ο Μπαρβαρούσης? Την ίδια ερώτηση έχω κάνει και εγώ, δεν ξέρω γιατί έφυγε. Πάει Γάλλο, έτσι. Ναι, πήγε Γάλλο από ό,τι έμαθα. Πήγε. Λέει κάποιος μεγάλος έχει πει. Ναι, διαβάζω πώς το νότο. Διαβάζω. Κάποιος μεγάλος έλεγε, όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Οχ. Το Μαντρί είναι ο Διαγοράς. Δεν ξέρω. Ο καθένας ο νόητο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Χρυσοχοίδης θα βοηθήσει. Ο Κώστας ο Χρυσοχοίδης, έχω την εντύπωση ότι είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Ο Κώστας ο Χρυσοχοίδης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάντα με τον Διαγόρα. Βέβαια, ναι, τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι και περιφερειακός σύμβουλος και εντεταλμένος τουρισμού και ναι, επειδή ασχολείται και πάρα πολύ με τις business του, ναι, θεωρώ ότι ουσιαστικά, θεωρητικά είναι στο Διαγόρα, ουσιαστικά είναι λίγο μακριά. Αλλά πάντα παραμένει Διαγορίτης. Πάντα παραμένει Διαγορίτης. Γι' αυτό κάνετε μεταγραφές παραγόντων. Γι' αυτό το λόγο κάνετε. Για τον Παπαδημητρίου λες, έτσι, για τον Παπαδημητρίου λες. Ναι, τον Χρήστο. Ναι, για τον Παπαδημητρίου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Εντάξει, χάρηκα πολύ. Καλό σου απόγευμα, γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο... Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ήταν ο Σωτήρης ο Γιωργούτζος, ο καλός συνάδελφος από τον sportsonnotos.gr, ο οποίος ήταν μαζί μας και μας μίλησε.